Επιστρέψαμε, είμαστε πάλι εδώ και είναι παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Πετρόπουλος, είναι υπεύθυνος συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι που είμαι εδώ πάλι. Και εμείς χαιρόμαστε γιατί αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί είναι τα παιδιά μας τα οποία έχουν δώσει πανελλήνιες, περιμένουν βαθμολογίες και βέβαια τώρα ήρθε και η στιγμή να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό τους. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Κάποιοι μπορεί να τα έχουν αποφασίσει, κάποιοι άλλοι όμως μπορεί και όχι. Να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές που έχουν πραγματικά αποφασίσει και γράψανε και καλά, δηλαδή είχαν βάλει ψηλούς στόχους, πήγανε καλά. Τα θέματα φέτος δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Πάντα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν είχαμε θέματα αμφισβητούμενα που είχαν πολλές μονάδες κτλ. Οπότε θα προσπαθήσουν να πετύχουν αυτό που τέλος πάντων είχαν ως όνειρο. Όμως όταν έρχονται οι βαθμολογίες υπάρχουν και εκπλήξεις. Και εκεί δημιουργούνται αρκετά θεματάκια, γιατί πρέπει μετά οι μαθητές να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυτό που θέλανε και σε αυτό που ίσως και εδώ είναι λίγο είναι λίγο κρίσιμο το σημείο, γιατί άλλο να έχεις πιάσει τη βαθμολογία για τη σχολή που θέλεις και άλλο μετά να πρέπει να επιλέξεις με τη βαθμολογία που έχεις τις σπουδές θα ακολουθήσεις. Βασική παράμετρος στην σύνταξη του μηχανογραφικού είναι να βάζουμε τις προτεραιότητες με βάση τα θέλω μας. Mm-hmm. Αλλά, όπως είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι, mm-hmm. υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μόνο βασική παράμετρος τα θέλω, μια και υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες και υπάρχουν και θέματα τα οποία πολλές φορές αποτελούν σοβαρά θέματα συζήτησης. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας μαθητής να πει «εγώ θέλω αυτό» και μετά η οικογένεια να ακολουθήσει, αν δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Mm. Γι' αυτό και η σύνταξη του μηχανογραφικού τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κρίσιμη και για τη δυνατότητα που υπάρχει για μεταγραφή, για τις δυνατότητες που υπάρχουν για μεταγραφές και φυσικά υπάρχουν τα αντίστοιχα FEC που δείχνουν τις αντιστοιχίσεις, τις αντιστοιχίες όπως λέμε, με τα μόρια και με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Γιατί και οι γονείς, όταν υπάρχει ένα παιδί που σπουδάζει σε μια πόλη, είναι φυσικό να θέλουν στην ίδια πόλη, αν υπάρχει σχολή, να πάει και το άλλο παιδί ή να πάει κοντά ή τέλος πάντων κοντά στην Καλαμάτα, ναι, και όλα αυτά που κουβεντιάζουν οι οικογένειες αυτές τις μέρες. Τώρα, κύριε Πετρόπουλε, ανεξάρτητα με τη βαθμολογία που θα πιάσει κάποιο παιδί, με τα θέλω της οικογένειας, το παιδί πώς επιλέγει, με τι κριτήριο? Τα σημερινά παιδιά, όπως φαίνονται και από έρευνες που δημοσιεύτηκαν τον τελευταίο καιρό, επιλέγουν με βάση αυτό που επιθυμούν. Και αυτό είναι και το ορθό, όσο και αν υπάρχουν οι αντικειμενικές δυσκολίες. Με βάση αυτά που επιθυμούν και με βάση την άποψη που έχουν για το επάγγελμα. Είναι αλήθεια ότι διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι οι έφηβοι δεν έχουν πάντα και την ορθότερη αντίληψη για κάποια επαγγέλματα. Όμως, ερωτώντας και ρωτούν, όπως φανερώθηκε και μια πρόσφατη έρευνα από το Οικονομικού Πανεπιστημίου, ότι ρωτούν το σχολείο τους, το φροντιστήριό τους, τους συγγενείς τους για τα διάφορα επαγγέλματα και έχουν σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα είναι αν σπουδάσουν αυτό ή το άλλο. Ναι. Όμως, αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι οι σπουδές είναι ανεξάρτητες από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. Βέβαια, στα κλειστά επαγγέλματα, όπως είναι του γιατρού, του πολιτικού μηχανικού, του εκπαιδευτικού, τα λέμε κλειστά με την έννοια ότι απαιτούνται προπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένα τμήματα για την Ελλάδα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι θέλω να κάνω ιατρική, αλλά δεν θα σπουδάσω ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να σπουδάσεις, ας πούμε, μαθηματικός και να εργάζεσαι ως ασφαλιστής, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ή να κάνεις ένα μεταπτυχιακό σε ένα κλάδο στα τουριστικά, στην πληροφορική, στη φυσική, στη μετεωρολογία που βλέπετε πάρα πολλούς μαθηματικούς μετεωρολόγους, ας πούμε. Και φυσικά δεν φανταζόσουν ποτέ ότι από τα μαθηματικά θα γίνεις μετεωρολόγος. Αυτό μπορεί να το δεις στο τέταρτο έτος σπουδών και όλα αυτά τα μεταπτυχιακά που υπάρχουν, γιατί υπάρχει πληθώρα μεταπτυχιακών, και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό κλάδο που όταν ήσουν 18 και έδωσε πανελλήνιες δεν το σκεφτόσουν. Άρα παίζει ρόλο και το μεταπτυχιακό που θα ακολουθήσει, έτσι? Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Τώρα πια έχει αρχίσει και πέφτει αυτός ο μύθος περί φοιτητικής ζωής. Δηλαδή τώρα πια ένα παιδί το οποίο θέλει να σπουδάσει θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του από το Σεπτέμβρη που έρχεται
να είναι τυπικό στις υποχρεώσεις του και όχι να κάνει αυτό που εντός εισαγωγικών ονομάζουν φοιτητική ζωή, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει πάρα πολλά χρόνια να τελειώσει. Και φυσικά υπάρχει και ο νόμος με το νη συν 2, δηλαδή τα χρόνια σπουδών συν 2, που κρατάει τη φοιτητική ιδιότητα με βάση τα νέα δεδομένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα παιδιά να είναι πιο προσεκτικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά επιλέγουν με βάση την καρδιά τους και όχι τη λογική. Οι γονείς με τη λογική από την άλλη. Και στο τέλος, όχι, ακούστε με, σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά διαλέγουν με συνδυασμό επιθυμιών και λογικής. Ναι. Προσέξτε τι συμβαίνει, όπως συνέβη και φέτος, συνέβη και πέρυσι, αλλά φέτος σε μεγαλύτερο βαθμό. Είχαμε ρεκόρ αιτήσεων για τις στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας. Οι γονείς, ζώντας 13-14 χρόνια στην κρίση, κατά κάποιο τρόπο πιέζουν, επηρεάζουν, νουθετούν, συμβουλεύουν, χρησιμοποιήστε όποιο ρήμα θέλετε, για τη σίγουρη τα παιδιά εργασία. Για τη σίγουρη εργασία. Έχοντας και οι ίδιοι βιώσει ίσως την ανεργία κτλ, κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν τα παιδιά. Μερικά παιδιά πραγματικά μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εάν πραγματικά συνδυάζουν αυτά που απαιτεί η είσοδο σε μια στρατιωτική σχολή με τα θέλω τους. Ναι. Όμως, δυστυχώς, πάρα πολλές φορές έχουμε και φέτος είχαμε παιδιά που έφυγαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα. Εντάξει, αυτά δεν βγαίνουν στα ΜΟΜΟΕ, δεν βγαίνουν ποσοστά το πόσα παιδιά, το πόσα παιδιά έφυγαν κτλ. Υπάρχουν κάποια ποσοστά τα οποία εντάξει, αναμενόμενο είναι, γιατί όταν πηγαίνεις με τη λογική της δουλειάς και όχι με τη λογική του θα γίνεις στρατιωτικός σταδιοδρομίας, υπάρχει ένα προβληματάκι. Επίσης, φέτος παρουσιάστηκε και το φαινόμενο, δηλαδή πέρσι, να έχουμε τους αξιωματικούς πυροσβεστικής ελληνικής αστυνομίας κτλ. Που είχαν πολύ υψηλότερες βάσεις, είχαν υψηλότερες βάσεις από παραδοσιακές σχολές που 40 χρόνια κρατούσαν τα σκύπτρα στις σχολές υψηλής ζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια συστηματική δουλειά από τα παιδιά τώρα και πριν ανοίξει η εφαρμογή του μηχανογραφικού, κοιτώντας τους οδηγούς σπουδών των τμήματων, που τώρα πια όλα τα τμήματα έχουν τους οδηγούς σπουδών, τα μαθήματα που υπάρχουν, το πλαίσιο. Θέλει αρκετή δουλειά σε αυτά που ενδιαφέρονται, να κοιτάξουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμήματων, που μερικά τμήματα μετά τη μεταρρύθμιση Γαβρόγλου του 2018 το Υπουργείο Παιδείας δεν μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει επαγγελματικά δικαιώματα όπως προέβλεπε τότε η μεταρρύθμιση. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στις πολυτεχνικές σχολές, όπου έχουν μείνει τμήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν, για παράδειγμα, του πολιτικού μηχανικού τα δικαιώματα, του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου, του χημικού μηχανικού κτλ. Στα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα ΦΕΚ επαγγελματικών δικαιωμάτων και όχι μόνο εκεί. Εκεί υπάρχουν και οικονομικές σχολές, παλιά ΤΕΗ που έγιναν πανεπιστήμια, αλλά χωρίς να έχουν το δικαίωμα να γραφτούν στο οικονομικό επιμελητήριο. Αυτά θέλουν λίγο ψάξιμο. Και οπότε θα ήταν καλό τα παιδιά τώρα που αυτές τις μέρες μεταξύ μπάνιου και, να το ψάξουν βέβαια. Λίγο ακριβώς. Ναι. Δεν είναι τίποτα πια κρυφό. Δεν υπάρχουν οι εποχές που ψάχναμε βιβλία οδηγού σπουδών για τα τμήματα. Όλα είναι διάφανα. Όλα τα τμήματα έχουν αναρτήσει οδηγού σπουδών. Και όλο το πλαίσιο που δουλεύει κάθε σχολή. Μερικές ιστοσελίδες είναι πλήρεις. Δηλαδή έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, πώς είναι οι χώροι και γενικά το πώς είναι οι σπουδές στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Και τα μαθήματα ακόμα που κάνουν. Και τα μαθήματα και το πλαίσιο των μαθημάτων. Ναι. Άρα ο φοιτητής είναι προετοιμασμένος. Ο μαθητής, ναι, κανονικά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Ναι, προετοιμασμένος, ξέρει το τι θα αντιμετωπίσει. Ωστόσο υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν γράψει και τόσο καλά. Και θα αναγκαστούν ίσως, αν δεν θέλουν να ξαναδώσουν πανελλήνιες, να μπουν πάλι σε αυτή τη διαδικασία, να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Υπάρχουν σχολές που θα τους εξασφαλίσουν μια εργασία αργότερα, παρότι θα μπουν με μικρή βαθμολογία. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές σε όλα τα επιστημονικά πεδία, που είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Πάρα πολλές από αυτές φυσικά βρίσκονται στην επαρχία. Ναι. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, βρίσκονται στην επαρχία, δηλαδή υπάρχουν πολύ, πολύ αξιόλογες σπουδές, δεν θέλω να πω ονομαστικά σε ποια πανεπιστήμια υπάρχουν, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, σε όλα τα μηχανογραφικά υπάρχουν τέτοια τμήματα. Ένας μαθητής ο οποίος δεν έχει γράψει καλά
και είχε κάποιους στόχους, η μία λύση είναι να ξαναδώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ενώ τώρα, είναι και μια δύσκολη διαδικασία. Ακριβώς, είναι μια ψυχοφθόρος, έτσι, ναι, μια ψυχοφθόρος διαδικασία και το ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο κατηγορίες μαθητών που δεν έγραψαν καλά. Αυτοί που έγραψαν και μπαίνουν κάπου, ανάμεσα σε επιλογές θα τους βγάλει, γιατί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, όταν μπαίνεις στην εφαρμογή του μηχανογραφικού, θα σου βγάλει μόνο τα τμήματα που σου δίνεται η δυνατότητα να δηλώσεις. Δεν θα σου βγάλει όλα τα τμήματα όπως παλαιότερα και θα δηλώσεις και άμα μπήκες. Τώρα θα έχει κόφτη, δηλαδή μόνο αυτά που έχεις τη δυνατότητα. Οπότε, είναι καλό όμως από μια άποψη αυτό. Δηλαδή δεν χάνεσαι σε πάρα πολλά. Ακριβώς, δυστυχώς. Ναι, ξέρεις ότι εδώ μπορώ, μέχρι εκεί. Ακριβώς, εκεί, έτσι όπως είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ένας μαθητής, αν δεν έχει γράψει καθόλου καλά, θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί αν θα ξαναδώσει ή θα πρέπει να φτιάξει μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ. Όπου, προσοχή εδώ, επισημαίνω ότι το μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ δεν λαμβάνει υπόψη τους βαθμούς των Πανελληνίων, αλλά τους βαθμούς του απολυτηρίου. Εντάξει, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί πολλές φορές τα παιδιά παρατήρησα στα σχολεία που ήμουν τις τελευταίες μέρες, δεν έδιναν σημασία σε ενδοσχολικές που εξάγουν το βαθμό του απολυτηρίου. Πήγαιναν με μια άνεση και ενώ επεσήμανα έτσι ακριβώς και πήγαιναν μετά στη θάλασσα. Και αυτό νομίζω θα έχει αντίκτυπο, θα το δείτε και στο μηχανογραφικό των ΙΕΚ, το οποίο μηχανογραφικό είναι πανελλαδικό και περιέχει εκατοντάδες τμήματα ανά την Ελλάδα. Δεν έχει δηλαδή, δεν περιορίζεται το παιδί της Μεσσηνίας να πρέπει να δηλώσει το μηχανογραφικό του ΙΕΚ Καλαμάτας, αλλά μπορεί να δηλώσει το οποιοδήποτε ΙΕΚ στην Ελλάδα. Και εκεί υπάρχει πανελλαδικός τρόπος για τις θέσεις, όπως ακριβώς δουλεύει το μηχανογραφικό των Πανελληνίων, αλλά με το βαθμό του απολυτηρίου. Άλλη λύση είναι το μηχανογραφικό της Κύπρου. Δηλαδή, στην Κύπρο υπάρχουν δύο πανεπιστήμια δημόσια, στη Λεμεσό και στη Λευκοσία, όπου κάποιο παιδί θα ήθελε να έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα κανονικά όπως τα έχουμε στην Ελλάδα και να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου. Υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Υπάρχουν πολλά τμήματα. Τμήμα από κάθε περίπτωση. Δηλαδή, δίνεται τη δυνατότητα. Ναι, δυνατότητα ένα μηχανολόγο, ένα πολιτικό μηχανικό, ένα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ένα από όλα. Ένα ιστορικό αρχαιολογικό, ένα φιλολογικό. Εντάξει, και πάρα πολλά παιδιά και από την Καλαμάτα υπάρχουν που σπουδάζουν εκεί. Ναι. Δηλαδή επέλεξαν να πάνε να σπουδάσουν στην Κύπρο με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένα εκεί τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι ότι τα δικά μας δεν είναι εδώ, αλλά εκεί είναι αρκετά οργανωμένα και δουλεύουν παράλληλα και με τα ιδιωτικά, γιατί στην Κύπρο υπάρχουν και καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα, σε εσάς έρχονται να συμβουλευτούν? Ναι, εγώ έχω αρκετή δουλειά. Πολύ δουλειά αυτό το διάστημα, έτσι. Έχω αρκετή δουλειά σε αυτό το διάστημα και μάλιστα είναι και από τις τελευταίες μέρες μετά από σχεδόν 17 χρόνια στο θεσμό, γιατί από τις 3 Ιούλια αναλαμβάνω διευθυντή στο 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας. Βέβαια, εγώ εθελοντικά θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσα παιδιά μπορώ και γιατί αργότερα. Γιατί θα τρέχει και η διαδικασία εντωμεταξύ του μηχανογραφικού. Ενώ εσείς θα πρέπει να έχετε. Ναι, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μεσσηνίας λογικά θα ξεκινήσει μια διαδικασία για την αντικατάστασή μου. Όπως προβλέπετε από το νόμο 4823 του 2021, και πιστεύω ότι ένας άλλος συνάδελφος, μία άλλη συνάδελφος θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Βέβαια η περίοδος είναι δύσκολη. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, εμείς η δημόσια λειτουργία, θα το πω πάλι. Οι δημόσιοι λειτουργοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε «Α, αυτό δεν το κάνω τώρα» ή «Ξαφνικά σταμάτησα να είμαι υπεύθυνος επαγγελματικού προσανατολισμού». Θα το κάνω καθαρά εθελοντικά μέχρι να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, γιατί τώρα τα παιδιά το έχουν και ανάγκη αυτές τις ημέρες, πραγματικά. Για φέτος, ποιες σχολές είναι πιο ελκυστικές για τους μαθητές? Έτσι όπως διαμορφώθηκε και έτσι όπως θα φανερωθεί και από τις αιτήσεις, εγώ πάλι βλέπω τις αιτιωτικές σχολές, γιατί πάλι. Και πολλοί στην Καλαμάτα μπήκαν στη διαδικασία το Μάρτι να πάνε αυτή την εβδομάδα για ψυχιομετρικά, για αθλητικές δοκιμασίες κτλ. Και από εκεί και πέρα, το κάθε πεδίο θα συνεχίσει να έχει τις υψηλή ζήτηση. Το πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή πάλι νομίζω τα τμήματα νομικής και ψυχολογίας μαζί με το και ακολουθούμενα από το Διεθνών Σπουδών θα έχουν πάλι προτεραιότητα στους μαθητές. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο τα πολυτεχνικά τμήματα
ενώ τα τμήματα πενταετούς φοίτησης, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, μηχανολόγος, μηχανικός, αρκετά τμήματα πληροφορικής, γιατί υπάρχουν και τμήματα πληροφορικής στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Στο τρίτο, φυσικά, υψηλή ζήτηση είναι η ιατρική και όλα όσα ακολουθούν αυτά τα επαγγέλματα. Και τώρα τελευταία παρατηρώ ότι υπάρχουν παιδιά που δηλώνουν κτηνιατρική και φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία που έχουμε και το τμήμα στην πόλη μας. Είναι και επαγγέλματα που έχουν και πολλή δουλειά. Ακριβώς, και θα έχουν αρκετή δουλειά και τα επόμενα χρόνια, μια και υπάρχει μια πολιτική υπέρ της συμπερίληψης, όπως ονομάζουμε, δηλαδή παιδιά που πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία, είτε στα γενικής παιδείας είτε στα ειδικής εκπαίδευσης. Και όχι μόνο, αλλά υπάρχει πια, ο καθένας προσέχει την υγεία του, προσέχει το μορφωτικό του επίπεδο, άρα αυτά τα επαγγέλματα έχουν ζήτηση. Και μετά θα έχουμε στην οικονομίας και πληροφορικής, οι σχολές πληροφορικής βέβαια, και οι σχολές οι υπόλοιπες, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας στην οικονομία, γιατί υπάρχουν τα χρηματοοικονομικά, τα λογιστικά κτλ. Ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες και τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, γίνονται αντίστοιχες δηλώσεις. Εκεί ποικίλουν οι επιλογές. Αλλά είναι αλήθεια ότι τα παιδιά, μερικά παιδιά που γράφουν, ας το πω, μεσαίες βαθμολογίες, όταν λέω μεσαίες βαθμολογίες, ενώ από το 10.000 μόρια μέχρι 14.000 μόρια, εκεί πραγματικά, ενώ φτιάχνεις ένα μηχανογραφικό, δεν ξέρεις αν θα μπει στην πέμπτη προτίμηση ή θα μπει στην 25η. Γιατί αυτά ανεβοκατεβαίνουν κάθε χρονιά με τη χρονιά, και εκεί θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λέμε να φτιάξουν τα παιδιά και οι οικογένειες τα μηχανογραφικά τους όπως πραγματικά επιθυμούν, και όχι να βάζουν μία πόλη που πιστεύουν ότι δεν την πιάσουν και στο τέλος αναγκάζονται να μπει το παιδί σε αυτή την πόλη και να ζητάνε μεταγραφές κτλ. Εν κατακλείδη, ποια θα ήταν η συμβουλή σας τώρα για τους μαθητές? Οι μαθητές θα πρέπει να αφήσουν το TikTok και να αρχίσουν να ψάχνουν τι θα μπορούσαν να δηλώσουν και να κάνουν σημειώσεις στο γραφείο τους, ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση αφού έχουν καταγράψει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τμήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι με έρευνα, όχι επιστημονική έρευνα φοβερή, με απλή έρευνα θα πρέπει να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, συμβουλευόμενοι πάντα και το οικογενειακό περιβάλλον για τις επιλογές αυτές, γιατί το οικογενειακό περιβάλλον θα τους στηρίξει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Και όσοι δυσκολευτούν, πού θα σας βρουν έτσι αυτές τις μέρες? Εγώ θα συνεχίσω να είμαι στο 5ο λύκειο. Ωραία. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.